Κύριε Διομήδους, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, όλοι οι δικαιούχοι έχουν στις τραπεζικούς τους λογαριασμούς το επίδομα, κύριε Διομήδους. Ναι, έχει καταβληθεί από χθες και στείλει και SMS σε όλους τους δικαιούχους. Είναι συνολικά 34.000 σχεδόν οικογένειες από τον Κύπρο που λαμβάναν επίδομα τέκνου, που λαμβάνουν επίδομα τέκνου για παιδιά από 4 μέχρι 18 ετών. Είναι σχεδόν 53.000 παιδιά. Έχουν λάβει αυτό το νέο πακέτο στήριξης που είναι μέρος του συνολικού πακέτου στήριξης από την κυβέρνηση συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων και της ακρίβειας. Αυτό το πακέτο έχει ύψος 3,3 εκατομμύρια ευρώ και είναι ένα εφάπαξ ποσό από 50 μέχρι 80 ευρώ ανά παιδί, αναλόγως τα εισοδήματα της οικογένειας. Mm-hmm. Κυρία Διομήδους, να ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί ξεκίνησαν τα μηνύματα ότι, Κατερίνα μου, δεν πήραμε το επίδομα εμείς, γιατί δεν το πήραμε. Ποιοι είναι οι λόγοι, ας το κάνουμε ανάποδα, ποιοι είναι οι λόγοι που κάποια οικογένεια δεν έχει πάρει το επίδομα επιστροφής στο σχολείο, εσείς που τα ξέρετε πολύ καλύτερα? Ο κύριος λόγος είναι ότι εάν τα εισοδήματα της οικογενειακής μονάδας, της οικογένειας που είναι τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους, είναι πέραν των 39.000 ευρώ, ναι, και μιλούμε τώρα για τα ακαθάριστα εισοδήματα, άρα κάποιο ένα ζευγάρι που εργάζεται θα υπολογίσει τον ακαθάριστο μισθό του επί 13 και των 2 και τυχόν άλλα επιδόματα, ίσως για λόγω του κορονοϊού ή επιδόματα ασθενείας ή οτιδήποτε άλλο επίδομα έλαβε από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από αλλού πέρσι, όλα να τα συνυπολογίσουν. Εάν υπερβαίνει αυτό το ποσό, 39.000 ευρώ, από 39 μέχρι 59, θα πάρουν το επίδομα μόνο όσοι έχουν τρία παιδιά και πάνω. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων που έχουμε κοιτάξει δεν πήραν το επίδομα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Έχουν πάνω από 39.000 ευρώ και έχουν ένα ή δύο παιδιά. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Μάλιστα. Έχει να κάνει με το επίδομα τέκνου, υπάρχει κάποια σύνδεση με αυτά τα δύο ή όχι, για να ξέρουμε τι λέμε? Οπωσδήποτε. Είναι άμεση σύνδεση με το επίδομα τέκνου, αλλά λαμβάνουν τα εισοδήματα που υπολογίζονται στο επίδομα τέκνου. Πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει επίδομα τέκνου για αυτό το παιδί ο πολίτης και είναι τα εισοδήματα που λαμβάνουμε φέτος για το επίδομα τέκνου, τα οποία είναι τα περσινά. Και είναι, για παράδειγμα, εάν τα εισοδήματα είναι μέχρι 10.000 ευρώ, το άτομο θα λάβει 80 ευρώ για κάθε παιδί. Μάλιστα. Αν είναι μέχρι 19.500 ευρώ, 70 ευρώ για κάθε παιδί. 19.500 με 29, 60 ευρώ για κάθε παιδί. 29 με 39, 50 ευρώ για κάθε παιδί. Και 39 με 59, mm-hmm, αυτό που είπα προηγουμένως, 50 ευρώ από το τρίτο παιδί και μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα, καλημέρα. Λέει, εγώ δεν έχω πάρει το επίδομα, είμαι μονογονιός. Να ρωτήσω την κυρία αν παίρνει επίδομα τέκνου. Οπωσδήποτε, αν παίρνει επίδομα τέκνου και το συνολικό ετήσιο εισόδημά της. Δηλαδή, αν έχει έλεξει από αρκετές περιπτώσεις μονογονιών που είχαν ένα ή δύο παιδιά, mm-hmm, είχαν εισοδήματα πέρα των 39.000 ευρώ, γι' αυτό δεν πήραν. Ή μπορεί ένα άτομο που έχει τρία παιδιά με ρωτούσε γιατί πήρε μόνο 50 ευρώ. Επειδή παίρνει από το τρίτο παιδί και μετά, εάν έχει πέραν των 31.000 ευρώ. Αν έχει 30.000 ευρώ, για παράδειγμα, θα έπαιρνε και για τα τρία παιδιά. Ναι. Τώρα η κυρία λέει ότι παίρνει επίδομα τέκνου, αλλά δεν έχει να κάνει, αφού αυτό είναι άλλο ξεχωριστό εφάπαξ. Δεν ξέρω γιατί δεν πήρε το επίδομά της. Μάλιστα, και για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, αυτό το επίδομα, το επιστροφή στο σχολείο, είναι για παιδιά από 4 μέχρι 18. Για αυτό που λέτε, επειδή έστειλαν οι τηλεθεάτριες μήνυμα τώρα και το βλέπω, αυτό που λέτε είναι μέχρι 4 ετών και είναι το επίδομα σύντησης και φίτησης στα νηπιαγωγεία είναι άλλο. Είναι μέχρι 4 ετών, πληρώνεται κανονικά τον πρώτο μήνα το Σεπτέμβρη και αυτό θα το... και μετά θα έρθει... Πείτε μου αν κάνω λάθος, κύριε Διομήδους, όλοι πλήρωσαν τον πρώτο μήνα και θα έρθει μετά να επιστρέψουν, θα επιστραφεί το ποσό ανάλογα με τη διευθέτηση που θα κάνουν με τον νηπιαγωγείο, δεν είναι έτσι? Πολύ σωστά. Αναμένεται την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου να γίνει η πρώτη πληρωμή του σχεδίου για τα νηπιαγωγεία, που αφορά, πολύ σωστά είπετε, παιδιά μέχρι 4 ετών. Έχουμε λάβει χιλιάδες αιτήσεις, έχουν εγκριθεί ήδη χιλιάδες αιτήσεις από πολίτες και γύρω στα 240 νηπιαγωγεία ανά το Παγκύπριο. Έχουν πληρώσει το Σεπτέμβριο. Θα γίνει η καταβολή τον Οκτώβριο της πρώτης φάσης
αυτών που έχουν εγκριθεί και αναλόγως με τη διευθέτηση που θα κάνει ο γονέας με τον νηπιαγωγείο, αναλόγως στην πρακτική του νηπιαγωγείου, είτε θα επιστραφούν στο γονέα τα λεφτά του Σεπτεμβρίου επειδή θα καλυπτούν από το σχέδιο, είτε θα ψηφιστούν, είτε αναλόγως στο νηπιαγωγείο θα κάνει τις δικές του διευθετήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, λαμβάνω διάφορα μηνύματα. Αν θέλετε να μας στείλετε, κυρίες και κύριοι, αν μπορούμε να βοηθήσουμε, μπορούμε και εκτός αέρα βεβαίως, να βοηθήσουμε τον κόσμο, τουλάχιστον να τον κατευθύνουμε. Μπορεί για κάποιο λόγο να μην παίρνουν αυτό το επίδομα, τουλάχιστον να ξέρουν γιατί δεν το πήραν, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε και πρόβλημα με όσους παίρνουν επίδομα, αλλά είναι από Ελλάδα, που τους ζητάτε συνεχώς κάθε μήνα τα χαρτιά τους. Αυτοί που είναι από Ελλάδα ή από το εξωτερικό γενικώς να αναφέρουμε ότι τα παιδιά θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίως η φοίτηση. Αυτή είναι η πρακτική του Πυροσυντέχνου, συνήθως κάθε νέα σχολική χρονιά, για να ανανεωθεί η περίοδος ισχύως των παιδιών. Αλλά κατά παράκαμψη τόσο για το σχέδιο των νηπιαγωγείων όσο και για την εφάπαξ χορηγία έχουμε συμπεριλάβει και αυτά τα παιδιά ως επιτοπλίστων μέσα στην καταβολή του εφαπαξ προστού. Εάν υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε καθυστερήσει να ανανεώσουμε στο παιδί, θα γίνονται σκέψεις και για καταβολή μιας επιπλέον πληρωμής πιο μετά ή αυτά τα άτομα που δεν έλαβαν. Ωραία. Να ζητήσω το τηλέφωνο τη. Να ζητήσω. Είναι μια περίπτωση η οποία εντάξει, μπορεί να είναι και συγκεκριμένη. Να ζητήσω το τηλέφωνο τη κυρία και θα επικοινωνήσουμε μετά μαζί τη. Αν μπορούμε να δώσουμε κάποια απάντηση, να το πράξουμε. Λοιπόν.